Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας. Έχει δίκιο ο κ. Βαϊφάκης και ο κ. Λοβέδος να μιλούν για δυνητικούς εξωτερικούς κινδύνους. Πράγματι, υφίστανται, τους λαμβάνουμε υπόψη, τους συνεκτιμούμε, αναλαμβάνουμε σχετικές πρωτοβουλίες για να θωρακίσουμε, να θωρακίζουμε την ελληνική οικονομία. Είπε ο αγαπητός συνάδελφος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι πότε λέγαμε αλήθεια για το αν υπήρχε περιθώριο πριν ή μετά τις εκλογές. Εμείς πάντα λέγαμε και πριν τις εκλογές ότι εμπιστευόμαστε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τις εκτιμήσεις τις οποίες κάνει. Γι' αυτό και υπερψηφίσαμε τα σχετικά μέτρα. Αλλά επειδή με προκαλείτε, τι μέτρα υπερψηφίσαμε? Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση που εσείς αυξήσατε. Την παραλάβατε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στο 13% το πήγατε στο 24%. Και πανηγυρίζετε που το ξαναπήγατε εκεί που το βρήκατε. Ψηφίσαμε τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Την παραλάβατε στο 13% από τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Την πήγατε στο 24% και την επαναφέρατε. Και πανηγυρίζετε γι' αυτό. Άρα, παράκληση, μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα οποία αναφέρετε. Τρίτη παρατήρηση. Πάει πολύ να μιλάτε για το 2015. Και γενικώς, σήμερα στη συζήτηση αυτή να κάνετε σχετικές αναφορές. Ακούω συναδέλφους να μιλούν για προστασία προσωπικών δεδομένων όταν έχουν ειδικότητα ηχογραφήσεις. Ακούω συναδέλφους να μιλάνε για ολιγορία όταν ακόμα τους κυνηγούν οι μνήμες από το μάτι. Άρα και εδώ προσοχή όταν λέμε κάποιες λέξεις. Και σε ό,τι αφορά το 2015, τα στοιχεία είναι δεδομένα. Χάθηκε δυνητικός πλούτος της χώρας, επιβεβαιωμένος από όλες τις διεθνείς εκθέσεις τις οποίες έχετε προσυπογράψει ως ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα χρόνια. Διωγγώθηκαν στο μεσοδιάστημα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που εσείς στο τρίτο πρόγραμμα έχετε προσυπογράψει. Μπήκανε 10 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα λιτότητας στο μεσοδιάστημα. Υπήρξε νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, που οι πολίτες χάσαν κατά μόνιμο τρόπο μεγάλη περιουσία. Άλλαξε η ιδιοκτησιακή δομή των τραπεζών, συρρυκνώθηκε το τραπεζικό σύστημα. Σκουπίστηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα και συμπερασματικά χάθηκαν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια ευρώ από την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Και κάτι τελευταίο. Και Τζανακόπουλε, να μιλήσουμε με αριθμούς. Παραλάβατε το χρέος στα 324 δισεκατομμύρια ευρώ και το παραδώσατε 36 στα 356. Καλή συνέχεια.